Σχεδόν 48 ώρες έχουν παρέλθει από την απόδραση του 42χρονου Ουκρανού από το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας και μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του. Παρά το γεγονός ότι δόθηκε σήμα από την πρώτη στιγμή σε όλα τα οδοφράγματα, εντούτοις εκφράζονται φόβοι ότι ενδεχομένως κατάφερε να διαφύγει στα κατεχόμενα από σημείο που δεν ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το νέο περιστατικό απόδρασης προκάλεσε ακόμη ένα πονοκέφαλο στο Αρχηγείο Αστυνομίας, με τον αρχηγό της δύναμης να διατάζει πειθαρχική έρευνα. Ο Αρχηγός Αστυνομίας έδωσε οδηγίες για πειθαρχική έρευνα σε σχέση με το θέμα, για να διερευνηθούν δηλαδή οι συνθήκες της απόδρασης και θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αυστηρότητας με σκοπό να αποδοθούν οι οποιασδήποτε ευθύνες που ενδεχομένως να υπάρχουν. Μέσα από την έρευνα θα εξεταστεί και κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες μεταφοράς κρατουμένων. Στο μεταξύ, αργά χθες το απόγευμα εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Δομετίου μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και διερευνάται κατά πόσο πρόκειται για το μέσο διαφυγής του δραπέτη και του συνεργού του. Στην περιοχή βρίσκεται και το οδόφραγμα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί ότι έχει περάσει στα κατεχόμενα μέσω του Αγίου Δομετίου. Τα πλαίσια της ποινικής έρευνας που γίνεται εναντίον του προσώπου που απέδρασε θα εξεταστούν όλες οι πτυχές που αφορούν τις συνθήκες της απόδρασης και θα γίνουν ανακρίσεις προσώπων από οπουδήποτε χρειαστεί. Ο 42χρονος Ουκρανός κατάφερε να τραπεί σε φυγή μόλις τα μέλη του λαμού μεταγωγών της ΜΑΘ του αφαίρεσαν τις χειροπέδες προτού εισέλθουν εντός του κτηρίου που στεγάζεται το δικαστήριο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε οδηγίες διεξαγωγής διοικητικής έρευνας, ενώ εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του, καθώς τέτοια περιστατικά προκαλούν ανησυχία.